Face μαζί σας. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον Γενικό Χειρουργό, τον κύριο Θωμά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Θωμά. Καλά είστε? Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε, Διαμαντής είναι το πρώτο σας όνομα. Ναι. Το διαμάτι της Γενικής Χειρουργικής είναι εδώ μαζί μας σήμερα στο Face to Face. Λοιπόν, έχετε κάνει μετεκπαίδευση στην όμορφη Γαλλία, στο University of Strasbourg. Σημαντικό να το πούμε και αυτό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ συχνή πάθηση, να πούμε χειρουργική πάθηση δυστυχώς, είναι η κύλη. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η κύλη κοιλιακού τυχώματος? Λοιπόν, με τον όρο κύλη εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα μέρος του κοιλιακού τυχώματος αδυνατίζει, δημιουργείται μία οπή, μία τρύπα, μέσα από την οποία βγαίνει κάποιο σπλάχνο. Mm-hmm. Συνήθως το σπλάχνο που βγαίνει είναι το λεπτοέντερο. Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ανάλογα με την αύξηση της εδωκοιλιακής πίεσης. Όταν, παραδείγματος χάρη, όταν πάμε να σηκώσουμε κάποιο βάρος, αυξάνεται η πίεση, έτσι όταν έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι αδύνατο, αρχίζει από εκεί και βγαίνει το έντερο προς τα έξω. Μάλιστα, μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι και συχνή πάθηση. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το πιο συχνό είδος, να πούμε, τα είδη γενικά, να πούμε, και τα πιο συχνά? Θα ήθελα να αναφέρω ότι η κύλη είναι το πιο συχνό χειρουργικό πρόβλημα παγκοσμίως. Πραγματοποιούνται περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια χειρουργία τόσο για την πολλά αποκατάσταση της κύλης mm-hmm. σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Γύρω στις 600-700.000 πραγματοποιούνται μόνο στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Και έχει την τάση να αυξάνεται γύρω στο 3% ετησίως. Γιατί όμως αυτό, επειδή σηκώνουμε περισσότερα βάρη, όπως είπατε κι εσείς? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Δηλαδή, η δυσκυλιότητα, η έλλειψη άσκησης, η διατροφή που δεν περιέχει φυτικές ίνες, είναι κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν τη συχνότητα της εμφάνισης της κύλης. Και αυτό γιατί δημιουργείται δυσκυλιότητα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που δημιουργούνται οι κύλες. Έτσι λοιπόν, η κύλη μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πάθηση του σύγχρονου ανθρώπου. Μάλιστα, άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η πιο συχνή πάθηση, όπως είπατε κι εσείς, και 3% αυξάνεται κάθε χρόνο. Ετησίως. Αυτό είναι... Είναι η πιο συχνή χειρουργική πάθηση. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα είδη του, γιατί ακούμε κύλη, λέμε λίγο πιο κάτω, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Μπερδεύεται ο ασθενής τελικά ποιο είδος έχει? Έχουμε πολλών ειδών κύλες. Mm-hmm. Συνήθως η κύλη παίρνει το όνομα της περιοχής στην οποία εμφανίζεται. Έτσι λοιπόν, όταν εμφανιστεί στη βουβονική χώρα, έχουμε τη βουβονοκύλη. Όταν εμφανιστεί στον ομφαλό, έχουμε την ομφαλοκύλη, η οποία είναι και πιο συχνή στις γυναίκες mm-hmm. μετά την εγκυμοσύνη. Όταν εμφανιστεί στο μυριαίο δακτύλιο, έχουμε τη μυροκύλη. Στην μέση γραμμή, στη λευκή γραμμή, ονομάζουμε κύλη, επιγαστρική κύλη ή κύλη της μέσης γραμμής. Καθώς επίσης και όταν έχουμε κάποιο χειρουργείο κάνει στο παρελθόν, το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα αδύναμο σημείο στο κοιλιακό τείχομα, αυτό ονομάζεται μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Mm-hmm. Ωραία, πάμε να πούμε τα συμπτώματα. Ποια είναι τα συμπτώματα του παραμένου σχάδι τη βούβονοκύλη που θα οδηγήσει τον ασθενή να έρθει στο ιατρείο σας? Είναι ο πόνος? Δεν μπορούμε να πούμε ποια σειρά εμφανίζονται. Mm-hmm. Συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπει ο ασθενής είναι ένα φούσκωμα στη συγκεκριμένη περιοχή, στη βουβονική χώρα. Που άλλος θα μου πει, γιατρέ, έχω παρατηρήσει στη βουβονική χώρα σαν να πετάγεται ένα καρύδι, ένα πορτοκάλι, πιάνουμε τα φρούτα. Όταν κάνει κοιλιακούς και μετά ξαναμπαίνει μέσα. Όταν ζορίζεται και μπαίνει μέσα. Αυτό είναι βουβονοκύλη. Αυτό είναι στη βουβονοκύλη. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί με ένα κάψιμο στην περιοχή. Αυτό το κάψιμο εμφανίζεται συνήθως όταν είναι η αρχή της δημιουργίας της κύλης. Ή το κάψιμο μπορεί να εμφανιστεί επειδή πιέζει το έντερο, το νεύρο που περνάει από την περιοχή. Mm-hmm. Συνήθως ο πόνος και το εξόγκωμα είναι αυτά που τα πρώτα πράγματα που θα οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό. Βέβαια, από εκεί και πέρα, όταν έχουμε μια κύλη μεγάλη, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που πολλές φορές είναι και επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, όταν το εξόγκωμα αυτό δεν ανατάσσεται, δεν μπαίνει πάλι μέσα στην κοιλιά, αρχίζει και πονάει έντονα, αρχίζει και γίνεται κόκκινο, η γενική κατάσταση είναι πιο άσχημη του ασθενούς, μπορεί να κάνει αιμετούς κτλ., τότε σημαίνει ότι έχουμε μια περίσφυξη. Αυτό είναι μια επίγουσα χειρουργική κατάσταση και μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή απευθείας στο χειρουργείο, έτσι ώστε να σώσουμε το έντερο από μια πιθανή νέκρωση. Μάλιστα. Τώρα, η βουβονοκύλη και η κοιλιοκύλη είναι το ίδιο? Όχι. Όχι. Άρα, η κοιλιοκύλη τι ακριβώς είναι? Η κοιλιοκύλη εμφανίζεται
είτε στη μέση γραμμή, είτε μετά από κάποιο χειρουργείο που έχουμε κάνει ανοιχτό στο παρελθόν και δημιουργείται στο σημείο της τομής. Αυτή λέγεται μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Η βουβονοκύλη εμφανίζεται στη βουβονική χώρα, είναι πιο χαμηλά. Άρα, όταν έχουμε κάνει στο παρελθόν κάποιο χειρουργείο για τη χολή με ανοιχτή επέμβαση, στο σημείο της ουλής μπορεί μετά από κάποια χρόνια να δημιουργηθεί ένα χάσμα, μια τρύπα η οποία λέγεται μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Mm-hmm. Άρα, εκεί ξαναχειρουργούμε. Και εκεί πάλι θέλει επιδιόρθωση, γιατί και εκεί βγαίνει πάλι το έντερο προς τα έξω, με όλους τους κινδύνους που αναφέραμε και προηγουμένως. Δηλαδή, αυτό όμως γίνεται για κάποιο λόγο, δηλαδή κάτι κάνει λάθος ο ασθενής και δημιουργεί. Όχι, πάντα ένα χειρουργείο το οποίο έχουμε κάνει με ανοιχτή χειρουργική, η ουλή που δημιουργείται είναι πάντα ένα αδύναμο σημείο. Mm. Βέβαια, παίζει ρόλο και η τεχνική που έχει χρησιμοποιήσει ο χειρουργός, αλλά δεν πάβει από μόνο του να είναι ένα αδύναμο σημείο. Μάλιστα, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εάν μια κύλη δεν δημιουργεί πόνο, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συντηρητική αγωγή την προτείνεται ή πάει κατευθείαν κάποιος να κάνει ένα χειρουργείο? Το σωστό είναι το χειρουργείο. Δεν μπορώ να πω, με ρωτάνε ακριβώς το ίδιο και οι ασθενείς μου, γιατρέ, και ειδικά τώρα με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουμε, όλος ο κόσμος θέλει να το παρατείνει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, κανένας γιατρός δεν μπορεί να πει ότι αύριο θα πάθει κάποιος περίσφυξη ή δεν θα πάθει ποτέ. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Η βουβονοκύλη δηλαδή μπορεί να προκαλέσει περίσφυξη? Η βουβονοκύλη και όλες οι κύλες μπορούν να προκαλέσουν περίσφυξη του εντέρου. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές? Σημαίνει ότι το έντερο είναι έξω από τη φυσική του θέση, περνάει μέσα από την οπή και βγαίνει προς το κοιλιακό τείχωμα, προς το δέρμα. Αυτό μετά από κάποιες ώρες μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί ένα είδημα, με αποτέλεσμα, ένα πρίξιμο δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην αιματώνεται σωστά το έντερο. Το έντερο είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο και αν μείνει χωρίς αίμα γύρω στις 5 με 6 ώρες αρχίζει και νεκρώνεται. Oh. Και τότε δεν πάμε να φτιάξουμε την κύλη, πάμε να σώσουμε το έντερο ή να κόψουμε το νεκρωμένο τμήμα. Είναι μια άσχημη χειρουργική κατάσταση για τον ασθενή αυτή. Mm-hmm. Άρα σας έχουν τύχει περιστατικά που κάποιος έχει, όχι αμελήσει, έχει φυσικά όπως είπατε και εσείς ένα χειρουργείο, δεν είναι μόνο για οικονομικούς λόγους, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Ναι, παίζουν πολλά. Εντάξει, πετάγεται εκεί λίγο η βουβονοκύλη, ξαναμπαίνει μέσα, δεν μου προκαλεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ας το αφήσω. Μετά μπορεί να συμβεί αυτό που είπατε στο έντερο, ένα μεγάλο ποσοστό, έχετε τύχει τέτοια περιστατικά? Συνήθως έρχονται νωρίς, γιατί ο πόνος είναι έντονος. Α. Και τις περισσότερες φορές που έχω χειρουργήσει εγώ αντίστοιχα περιστατικά, το έντερο αιματώνεται μετά την ανάταξη και μπορούμε να το διασώσουμε. Μου έχει συμβεί όμως και να χρειαστεί να αφαιρέσω το κομμάτι του εντέρου που έχει νεκρωθεί. Και αυτά που δεν υπάρχει πόνος και δεν δημιουργούνται προβλήματα? Κάποια στιγμή μπορεί να το παρουσιάσει. Άρα λοιπόν, αυτό που θα κρατήσουμε είναι να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και όσον αφορά την θεραπεία της χύλης, είναι καλό να μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις επιπλοκές, αλλά να φτιάξουμε την κύλη απευθείας από μόνη της, ενώ είναι σε ένα στάδιο φυσιολογικό. Ούτε να το αφήσουμε να μεγαλώσει, γιατί μια κύλη είναι μια τρύπα, είπαμε. Mm-hmm. Όσο την αφήνουμε, αρχίζει και μεγαλώνει. Δημιουργείται ένα πιο μεγάλο χάσμα. Είναι πιο εύκολο και για τον χειρουργό, αλλά και για τον ασθενή στη συνέχεια η μετεγχειρητική του πορεία είναι καλύτερη, να τη φτιάξουμε όσο είναι μικρή ακόμη. Έχουμε λιγότερους χειρισμούς χειρουργικούς mm-hmm. και η αποθεραπεία είναι πιο μικρή από το να κάνουμε μια μεγάλη επέμβαση για κύλη από ότι μια μικρή. Μάλιστα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση. Ποιος είναι ο τρόπος χειρουργική αντιμετώπιση που κάνετε εσείς, λαπαροσκοπική χειρουργική λοιπόν? Λαπαροσκοπική χειρουργική. Και να πούμε και σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Ναι. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιμετώπιση της κύλης γενικότερα. Είτε είναι βουβονοκύλη, είτε είναι κοιλιοκύλη, για όλες τις μορφές της κύλης. Έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο. Είναι σχεδόν ανέμακτη. Τα αποτελέσματα, τα αισθητικά είναι άριστα. Έχει βασικά όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Το θέμα μας τώρα είναι το εξής, ότι η διαφορά ανάμεσα στη λαπαροσκοπική και στην ανοιχτή χειρουργική είναι ότι στην ανοιχτή χειρουργική θα πρέπει να κόψουμε το δέρμα, να κόψουμε τις περιτονίες των μυών, είτε και τους ίδιους τους μυς, έτσι ώστε να φτάσουμε, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, στην οπή. Έτσι. Λοιπόν, φτάνοντας στην οπή, στην τρύπα, θα πρέπει να βάλουμε την κύλη μέσα και στη συνέχεια να βάλουμε το πλέγμα, να το καθυλώσουμε το πλέγμα είτε με κάποια ειδικά κλιπάκια είτε με ράματα και όλους τους μυς και τις περιτονίες που έχουμε κόψει για να φτάσουμε στο πρόβλημα θα πρέπει πάλι να τα αποκαταστήσουμε, δηλαδή να κάνουμε μια συραφή βγαίνοντας προς τα έξω. Η διαφορά η μεγάλη εδώ με τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι ότι δεν κόβουμε τίποτα παρά μόνο το δέρμα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κόβουμε το δέρμα, διεινίζουμε ή πηγαίνουμε κάτω από τον ορθοκοιλιακό όταν πρόκειται για βουβονοκύλη. Δημιουργούμε, βάζουμε την κύλη στη θέση της, μέσα στην κοιλιά δηλαδή και το περιεχόμενό της. Τοποθετούμε το πλέγμα, το καθυλώνουμε με ειδικά απορροφήσιμα κλιπάκια και το μόνο που θα κάνουμε είναι μια πλαστική στο δέρμα και τίποτα παραπέρα. Mm-hmm. Άρα έχει μεγάλη διαφορά και στην αποθεραπεία. Δηλαδή δεν έχουμε κόψει τους μύες, δεν έχουμε κόψει τίποτα παρά μόνο το δέρμα. Άρα και εδώ στο βίντεο τι βλέπουμε, κύριε Θωμά? Εδώ βλέπουμε την εισαγωγή των τροκάρ. Τα τροκάρ είναι κάποια ειδικά εργαλεία, mm-hmm. τα οποία, μέσα από τα οποία περνάνε τα μικροεργαλεία που χειρουργούμε λαπαροσκοπικά. Mm-hmm. Στη συνέχεια βρίσκουμε το έντερο που βγαίνει προς τα έξω μαζί με τον κυλικό σάκο, το παρασκευάζουμε. Κάνουμε την ανάταξη του εντέρου μέσα στην ενδοπεριτονιακή κοιλότητα και στη συνέχεια, αφού το ανατάξουμε, τοποθετούμε το πλέγμα, έτσι ώστε, σκεφτείτε, το πλέγμα είναι ένα είδος μπαλώματος, όπως θα λέγαμε στο παρελθόν. Κλείνουμε την τρύπα, καθυλώνουμε με τα ειδικά κλιπάκια που είπαμε προηγουμένως, βγάζουμε τα εργαλεία, κάνουμε την πλαστική στο δέρμα μας. Εδώ βλέπετε το πλέγμα που τοποθετούμε πάνω στο χάσμα της κύλης. Mm-hmm. Αυτό το πλέγμα, πείτε μας περισσότερα πράγματα. Από τι υλικό είναι, πώς ακριβώς τοποθετείτε? Λοιπόν, όταν κάνουμε ένα χειρουργείο για τη βουβονοκύλη, mm-hmm. το πλέγμα που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι από προπυλένιο ή κάποιο υλικό το οποίο μπορεί να απορροφηθεί το μισό. Η τεχνική που κάνω εγώ είναι έξω από την κοιλιά. Δεν μπαίνω μέσα στην κοιλιά. Είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κύλης εξωπεριτονιακά. Υπάρχει όμως άλλο πλέγμα όταν πρόκειται για μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Το πλέγμα αυτό μπαίνει μέσα στην κοιλιά. Είναι ένα ειδικό πλέγμα το οποίο από τη μία μεριά προκαλεί συμφύσεις, δηλαδή κολλάει πάνω στο κοιλιακό τείχομα, και από τη μεριά που είναι προς την κοιλιά δεν δημιουργούνται συμφύσεις, δεν κολλάει τίποτα πάνω, έτσι ώστε να μην κολλήσουν και τα έντερα. Ναι, βέβαια. Είναι ειδικά πλέγματα αυτά, τα οποία βέβαια είναι και πιο ακριβά από αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανοιχτή την χειρουργική. Για την αντιμετώπιση της κύλης. Επιλεγμένα φυσικά και πιστοποιημένα και όλα αυτά που είναι υγιεινά για το δεν σώμα. Κάνουν καμία αντίδραση με τον οργανισμό, είναι συμβατά. Ωραία. Τώρα, να εξηγήσουμε λιγάκι ίσως στους ασθενείς μας, στους τηλεθεατές μας γενικά, δεν είναι απαραίτητο να είναι και ασθενείς, έτσι δεν είναι, τη διαφορά μεταξύ ανοιχτής και λαπαροσκοπικής. Είπαμε ότι τραυματίζουμε λιγότερα πράγματα, οπότε πουλώνεται και ο ασθενής γρήγορα. Έχουμε πιο γρήγορη επαναφορά στην καθημερινότητα με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Και όλο αυτό είναι σαν συνέπεια του ότι δεν έχουμε κάνει μεγάλους χειρουργικούς χειρισμούς. Δεν έχουμε κόψει τους μυς, δεν έχουμε κόψει περιτονίες. Και δεν είναι μόνο αισθητικό. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε μια εικόνα ότι εδώ είναι ανοιχτή η χειρουργική. Είναι μια ανοιχτή χειρουργική, η οποία βλέπουμε ότι η κοκκινίλα. Οι γυναίκες σίγουρα δεν θέλουν ανοιχτές. Έχει δημιουργηθεί μια κοκκινίλα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει να κάνει μια φλεγμονή εκεί στην περιοχή. Α, είναι θέμα. Έτσι. Άρα μπορεί να διαποιηθεί το τραύμα και να αρχίσει να βγάζει πίον από μέσα. Αυτό που αποφεύγουμε εμείς με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, και δεν το ανέφερα προηγουμένως, είναι ότι αποφεύγουμε τις φλεγμονές, τις μετεγχειρητικές φλεγμονές. Είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό της φλεγμονής. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να ξαναδείξουμε το βίντεο της χειρουργικής για να καταλάβουμε ακριβώς πώς γίνεται το procedure, γιατί είναι σημαντικό ότι είναι λιγότερο τραυματικά τα πράγματα, όπως είδαμε αυτή την εικόνα ανοιχτής χειρουργικής, και υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οπότε να ζητήσουμε τον σκηνοθέτη να ξαναδείξουμε το βίντεο, να μας εξηγήσετε και εσείς, κύριε Θωμά, λοιπόν, ακριβώς εδώ βλέπουμε, εδώ είναι ο δακτύλιος όπου περνάνε, ο στρογγύλος σύνδεσμος για τις γυναίκες και ο βουβονικός τόνος για τους άντρες, που περνάει η αρτηρία, η φλέβα και ο σπερματικός πόρος και μπαίνουμε στην κοιλιά. Από το σημείο αυτό υπάρχει ένας βαλβιδικός μηχανισμός. Όταν χαλάσει ο μηχανισμός αυτός, δημιουργείται η κύλη. Βλέπουμε εδώ το σακουλάκι, που είναι ο κυλικός σάκος, και το έντερο, το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε ότι το έντερο αλλάζει χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει περίσφυξη και έχει αρχίσει και νεκρώνεται. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αυτό βλέπουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα πρέπει δηλαδή στα σημεία που έχει δείχνει τώρα το βίντεο να μπουν λίγο τα τροκάρ της κύλης, να βάλουν το έντερο μέσα και αν έχει γίνει νέκρωση του εντέρου, τότε θα πρέπει να κόψουμε το τμήμα του εντέρου το οποίο έχει νεκρωθεί. Αυτό το βλέπετε όταν γίνεται η επέμβαση, έτσι δεν είναι? Αυτό εκείνη τη στιγμή το βλέπουμε. Και εκείνη τη στιγμή έχετε το πλέγμα, αντιμετωπίζετε το πλέγμα. Είναι λίγο δύσκολο όταν έχει τρυπήσει το έντερο και έχουμε μια κοπρανώδη περιτονίδιδα, όπως λέμε, στη συνέχεια να βάλουμε πλέγμα. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ζωή του ασθενούς, γιατί έχουμε να κάνουμε μετά με μια πολύ άσχημη κατάσταση. Mm-hmm. Σε αυτό το βίντεο εδώ πέρα βλέπουμε την κοιλιοκύλη, είδα προηγουμένως.
Μάλιστα. Τώρα, υποτροπή. Έχουμε πρόβλημα υποτροπής. Λοιπόν, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πλέγματα στη χειρουργική, το ποσοστό υποτροπής έπεσε κάτω από το 1%. Όταν κάνουμε μία λαπαροσκοπική βουβονοκύλη, πέφτει ακόμη περισσότερο, γιατί η θέση που θα τοποθετηθεί το πλέγμα είναι πολύ καλύτερη από όταν βάζουμε την ανοιχτή χειρουργική. Γιατί αυτό? Γιατί όταν, φανταστείτε, έχουμε μία τρύπα και βάλουμε το πλέγμα από την εσωτερική μεριά που ασκείται η πίεση, είναι πιο δύσκολο να φύγει από, όταν το βάζουμε στην ανοιχτή χειρουργική, από την έξω μεριά της τρύπας, και η πίεση έρχεται από μέσα προς τα έξω. Άρα και με τη λαπαροσκοπική χειρουργική και με το πλέγμα τα ποσοστά υποτροπής είναι πάρα μα πάρα πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Τώρα, ο ασθενής πόσο καιρό θα κάτσει στο νοσοκομείο όταν κάνει λαπαροσκοπική χειρουργική? Ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο από μερικές ώρες, ίσως και με μια ημέρα. Τώρα, όταν κάνει ανοιχτή χειρουργική? Ανοιχτή χειρουργική τους κρατάμε πάντα μία ημέρα μέσα στο νοσοκομείο για να τους δώσουμε τα παυσίπονα, γιατί εκεί έχουμε ένα πόνο. Για να πάρει ενδοφλέβια αντιβίωση, φεύγουν την επόμενη μέρα. Με την λαπαροσκοπική έχουμε την δυνατότητα να τους διώξουμε και την ίδια ημέρα. Τώρα, για να επανέλθει στις δραστηριότητες τις καθημερινές, όταν κάνει λαπαροσκοπική χειρουργική, μετά πόσες μέρες μπορεί να πούμε να πούμε? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χειρουργηθεί για βουβονοκύλη λαπαροσκοπικά μπορεί να πάει στη δουλειά του μέσα σε 1 με 2 εβδομάδες. Όταν κάνουμε ανοιχτή χειρουργική, ο χρόνος αυτός είναι παραπάνω. Δηλαδή, μέσα σε 1 μήνα θα μπορέσει είτε να επανέλθει, είτε αν είναι χειρονακτική εργασία, τότε να ξεκινήσει να σηκώνει βάρη και να δουλεύει. Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών στους αθλητές, βασικά. Ναι. Γιατί και αυτό έχει γίνει όλο και πιο κοινό. Αντιμετωπίζουν και οι αθλητές, ζορίζονται πιο πολύ. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα γιατί ασκούνται. Δεν το αντιμετωπίζουν μόνο επαγγελματίες αθλητές. Το αντιμετωπίζουν και άνθρωποι που γυμνάζονται. Και είναι και έρχονται σε μένα, ας πούμε, και με ρωτάνε, γιατί θα πρέπει να χειρουργηθώ. Ένας ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας θα μπορούσε να αποφύγει αυτό το χειρουργείο, αλλά θα πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο ζωής. Θα πρέπει να ξεχάσει την άθληση. Και έτσι, όταν κάποιος έχει μάθει σε αυτόν τον τρόπο ζωής, θα χειρουργηθεί για να μπορέσει να ξανααθληθεί πάλι. Αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγών, ή αλλιώς η κύλη των αθλητών που λέμε, είναι κάτι σαν τη βουβονοκύλη. Στο σημείο της βουβονικής χώρας ασκούνται ως οι περισσότερες δυνάμεις και είναι το σημείο ισορροπίας του ανθρώπινου σώματος. Έτσι λοιπόν οι επαγγελματίες και συνήθως ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, γενικότερα αθλητές που έχουν στροφές του σώματος, δέχονται μεγάλη πίεση εκεί. Συνήθως σε αυτούς τους αθλητές βρίσκουμε ένα σκίσιμο, μια κύλη θα λέγαμε, αλλά αρχόμενη, μια σκίσιμο της περιτονίας του έξου λοξού, δηλαδή του μυός που είναι στην περιοχή αυτή. Περνάει κάποιο νεύρο από την περιοχή εκεί, εγκλωβίζεται το νεύρο αυτό και δημιουργεί έντονο πόνο. Η αντιμετώπιση τώρα όσον αφορά για το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών, υπάρχει μια τεχνική την οποία δεν θα ήθελα εγώ να την χρησιμοποιήσω, ούτε να μου την κάνουν εμένα, γιατί πηγαίνουν και καταστρέφουν το νεύρο που πηγαίνει στην περιοχή, έτσι ώστε δεν πονάει ο αθλητής και συνεχίζει μετά και παίζει κανονικά. Αλλά δεν έχει και αισθητικότητα στην περιοχή. Η αντιμετώπιση που κάνω εγώ σε αυτά τα περιστατικά είναι ότι πηγαίνω λαπαροσκοπικά κάτω από τον ορθό κοιλιακό, βρίσκω το σημείο της περιοχής που πάσχει και είναι αδύναμο και τοποθετώ ένα πλέγμα σε όλη αυτή την περιοχή. Το πλέγμα αυτό θα γεμίσει με κύτταρα, θα γίνει ένα με τον οργανισμό, έτσι ώστε το σημείο που έχει σκιστεί, που είπαμε προηγουμένως, θα ενισχυθεί όλο το οπίσθιο τείχωμα και έτσι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο αθλητής και θα συνεχίσει μέσα σε 2 μήνες να παίζει κανονικά στην ομάδα του. Έτσι τον θέλουμε, να παίζει και να κερδίζει πάνω απ' όλα και να μας δίνει και εξαρτάται κύπελα. Εξαρτάται σε ποια ομάδα είναι, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, η διάγνωση πώς ακριβώς γίνεται? Δηλαδή, σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αθλητής ή ο συγκεκριμένος που αθλείται λοιπόν, θα έρθει να επισκεφτεί τον γιατρό του? Τη διάγνωση για το σύνδρομο κοιλιακών προσαγών συνήθως την κάνουν οι ορθοπαιδικοί. Είναι μια πάθηση όπου ασχολούνται οι ορθοπαιδικοί. Το πρώτο πράγμα που θα ζητήσουν είναι να κάνουν μια μαγνητική. Βλέπουν στη μαγνητική μια ενίσχυση του σήματος στη ευική σύμφυση, το οστό, ας πούμε, από το οποίο ξεκινάνε όλοι οι μύες της κοιλιακής χώρας. Αν δεν βρεθεί κάτι εκεί, τότε έρχεται η δική μας η σειρά να τον ελέγξουμε, να του κάνουμε την κλινική εξέταση. Θα του πάρουμε ένα ιστορικό πρώτα, έτσι ώστε να καταλάβουμε τη φύση του πόνου και του προβλήματος. Και συνέχεια στην κλινική εξέταση θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε αν όντως έχει σκιστεί η περιτονία του μυός που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτά τα πράγματα είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση. Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν από τους αθλητές και πάμε στους άντρες, γιατί η κυρσοκύλη αφορά μόνο τους άντρες, έτσι δεν είναι?
Και πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι η κυρσοκύλη. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε δει, και σε άντρες και σε γυναίκες, στα πόδια που λέμε ότι έχουν κυρσούς και τα λοιπά. Αυτά είναι κάποιες φλέβες διευρυσμένες. Έτσι, κάτι αντίστοιχο είναι και στους άντρες. Είναι η φλέβα που φεύγει από τον όρχη και πηγαίνει στην εφρική φλέβα να αποχετευθεί, είναι μία διεύνηση. Αυτό συμβαίνει συνήθως αριστερά, στον αριστερό όρχη, γιατί η φλέβα συναντιέται με την νεφρική φλέβα κάθετα σε 90 μοίρες και της δυσχεραίνει την αποχέτευση του αίματος. Και αυτό έχουμε μία διεύρυνση των αγγείων. Mm-hmm. Τα συμπτώματα όμως έχουν οι άντρες για να... Τα συμπτώματα που μπορεί να μας προκαλέσει μία κυρσοκύλη είναι αυξημένη θερμοκρασία στο όσχιο και μπορεί και πόνο στην περιοχή του όρχη. Μάλιστα. Και ποια είναι η θεραπεία της κυρσοκύλης? Οι σύγχρονες οδηγίες λένε ότι την κυρσοκύλη θα τη χειρουργήσουμε μόνο σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα στο να τεκνοποιήσει ο άνδρας. Αν δεν έχει πρόβλημα για την τεκνοποίηση ή αν δεν πονάει ή δεν έχει την αίσθημα του καύσου, της θερμότητας, μπορεί και να μην τη χειρουργήσουμε ποτέ. Μάλιστα. Είναι μύθος ή αλήθεια ότι ο άντρας μπορεί να μην μπορεί να κάνει παιδιά εάν δεν χειρουργηθεί? Δεν είναι μύθος το ότι επηρεάζει η κυρσή. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Η κυρσοκύλη αυξάνει, έχουμε μια στάση του αίματος στον όρχη. Ο όρχης είναι ένα όργανο, ένας αδένας, ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει θερμοκρασία. Όταν αυξάνει τη θερμοκρασία εκεί στην περιοχή, δημιουργείται, καταστρέφει τα σπερματοζωάρια και ελαττώνεται η κινητικότητα. Άρα λοιπόν επηρεάζει τη γονιμότητα του άντρα. Όταν ο άντρας αυτός κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και δούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τότε δεν τίθεται λόγος να χειρουργηθεί για το θέμα αυτό. Αν όμως δούμε ότι έχουν επηρεαστεί τα σπερματοζωάρια, τότε μπαίνουμε στο χειρουργείο, κάνουμε την επέμβασή μας και σε δεύτερο χρόνο, μετά από 1-2 μήνες, ξανακάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ το σπέρμα του. Άρα είναι χειρουργική επέμβαση. Τώρα, ένα τέτοιο χειρουργείο μπαίνει και βγαίνει, μπαίνει μια μέρα, είναι μερικών ωρών και αυτό το χειρουργείο. Μπορεί να γίνει είτε ανοιχτά που είναι και εκεί απλό, μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά που και αυτό είναι απλό. Βρίσκοντας τη φλέβα, βάζουμε ένα κλίπ έτσι ώστε να σταματήσει η επικοινωνία, δηλαδή να σταματήσει η παροχή του αίματος μέσω της φλέβας αυτής. Και τότε σταματάει και η κυρσοκύλη. Γενική αναισθησία, θα μπορούσα να πούμε. Μπορούμε να κάνουμε τοπική αναισθησία όταν θα κάνουμε μία μικρή τομούλα. Mm-hmm. Στην λαπαροσκοπική χρειάζεται γενική αναισθησία. Τώρα η ηλικία παίζει ρόλο, δηλαδή ένας νέος 17-18 χρονών ή 16 χρονών θα χειρουργηθεί? Όχι, δεν θα χειρουργηθεί, θα περιμένει, θα μεγαλώσει, θα δει αν τον ενοχλεί, αν πονάει ή αν έχει έντονο αυτό το αίσθημα της θερμότητας. Τότε μπορεί θα επισκεφθεί ένα γιατρό να αποφασίσει αν θα πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι. Διαφορετικά, η άλλη περίπτωση είναι σε μεγαλύτερη ηλικία που θέλει να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά κτλ. Τότε αυτό θα είναι το άλλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσει με τον γιατρό του για να αποφασίσουν αν θα χειρουργηθεί ή όχι. Άρα, σε ποια ηλικία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ασφαλές για έναν άντρα να χειρουργηθεί, από ποια ηλικία και πάνω? Είναι ασφαλές σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι, απλά αλλά παίζουν 17-18 τα κριτήρια. Να μην ναι, για να περιμένει να πάει 25. Γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να τεκνοποιήσει, δεν τίθεται θέμα χειρουργείου. Mm-hmm. Αν δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, τότε θα το συζητήσουμε για να μπει στο χειρουργείο. Μάλιστα. Αν τον ενοχλεί όμως και όλα αυτά. Αν τον ενοχλεί, μπορεί να μπει και σε πιο μικρή ηλικία. Βέβαια. Στο χειρουργείο. Αν πονάει. Τώρα, υπάρχει και ο μύθος, το κάνει ο ορολόγος, το κάνει ο γενικός χειρουργός, αυτός που ειδικεύεται περισσότερο πάνω στο θέμα, έτσι δεν είναι? Αν κάποιος μπορεί, το έχει κάνει πολλές φορές, mm-hmm. είτε είναι ουρολόγος είτε είναι χειρουργός, μπορεί να το κάνει. Το κάνουν και οι δύο. Είναι κάτι απλό. Μάλιστα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε και τι είναι η κύλη της λευκής γραμμής. Λοιπόν, η κύλη της λευκής γραμμής. Λευκή γραμμή τι είναι? Έχουμε τον ορθό κοιλιακό που ξεκινάει από το στέρνο και καταλήγει στην ιβική σύμφυση. Mm-hmm. Έχουμε αριστερά και δεξιά τον ορθό κοιλιακό και στη μέση ενώνεται με ένα τένοντα. Αυτή είναι η λευκή γραμμή. Η κύλη της λευκής γραμμής είναι όταν δημιουργηθεί ένα χάσμα, μια τρυπίτσα, σε αυτό το σημείο. Συνήθως εμφανίζεται λίγο πιο πάνω από τον ομφαλό. Αυτό είναι η κύλη της λευκής γραμμής ή αλλιώς η επιγαστρική κύλη. Μάλιστα. Και του ορθού κοιλιακού, η διάταση του ορθού κοιλιακού. Η διάταση του ορθού κοιλιακού εδώ δεν είναι. Αυτό δεν είναι κύλη. Είναι
μια διάταση, όπως είπαμε, του τένοντα που ενώνει τον ορθό και τον ορθό κοιλιακό, τους δύο ορθούς κοιλιακούς. Είναι μια διάταση, αυτό δεν είναι κύλι, αυτό θα το δεν κινδυνεύει κανένας από αυτό, δεν εγκλωβίζεται το έντερο μέσα, δεν μπορούμε να πάθουμε περίσφυξη που είπαμε προηγουμένως. Σε αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το φτιάξουμε για αισθητικούς λόγους. Δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει μια πλαστική. Να κάνουμε μια αναδίπλωση της διάτασης, έτσι ώστε να μην φαίνεται όταν σφιγγόμαστε σαν ένα βουναλάκι, ας πούμε, στη μέση της κοιλιάς. Φαίνεται ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε, γιατί είσαστε πολύ εκφραστικός, κύριε Θωμά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για τη Χολή. Οπότε μείνετε στις οθόνες σας. Face to face μαζί σας. Συνεχίζουμε με τον γενικό χειρουργό μας, τον κύριο Θωμά. Και λέω κύριο Θωμά γιατί και το πρώτο σας όνομα Διαμαντής, καμιά φορά μπερδεύεται. Θωμάς ή Διαμαντής είναι το πρώτο σας όνομα, σας ρωτάνε. Διαμαντής είναι το όνομα, Θωμάς είναι το επίθετο. Ακριβώς. Αλλά όλος ο κόσμος μπερδεύεται. Έχω συνηθίσει να ακούω και στα δύο. Πάντως, επειδή στα site και αυτά όταν σας ψάχνουν πρέπει να σας βρουν Θωμάς. Οπότε εγώ σας λέω κύριε Θωμά είναι το επίθετό σας. Και είναι καθαρά επίθετο, δεν είναι το πρώτο όνομα. Μην νομίζουν ότι έχουμε πολλή οικειότητα και σας μιλάω σε ελληνικό. Λοιπόν, σημαντικό ότι έχετε κάνει μετεκπαίδευση στη Γαλλία, University of Strasbourg. Μιλήσαμε για κύλες κοιλιακού τυχώματος. Τώρα θα πιάσουμε και τη χολή, γιατί η χολή δημιουργεί πολλά προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι η χολιδόχο κύστη. Λοιπόν, η χολιδόχο κύστη είναι ένα όργανο το οποίο είναι κολλημένο στο ύπαρ, στο σηκώτη, είναι στον τετράπλευρο λογό του ύπατος κολλημένο. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος. Έχει το σχήμα αχλαδιού, να φανταστούμε. Το ύπαρ, μία από τις λειτουργίες που έχει, είναι να εκρίνει τη χολή. Η χολή είναι ένα υγρό. Αυτή η χολή φεύγει από το ύπαρ και συγκεντρώνεται στη χολιδόχο κύστη. Λοιπόν, εκεί συμπυκνώνεται και περιμένει το πότε θα τη χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Τη χρησιμοποιεί, λοιπόν, όταν θα φάμε κάποιο λιπαρό γεύμα, όταν θα φάμε χόρτα, πράσινα κτλ. Μόλις περάσει η μπουκιά από το στομάχι προς το δωδεκαδάχτυλο, ενεργοποιούνται κάποια κύτταρα που είναι μέσα στο δωδεκαδάχτυλο, έτσι ώστε να προκληθεί μια σύσπαση της χολιδόχου κύστος και να διώξει τη χολή μέσα από τα σωληνάκια, μέσα από τη χολιδόχο πόρο και να πέσει στο δωδεκαδάχτυλο, έτσι ώστε να γίνει η πέψη, να γίνει η διάσπαση του λίπους και των πράσινων, των χορταρικών που ίσως έχουμε φάει. Μάλιστα. Τελικά είναι καλό να τρως πράσινα ή δεν είναι? Φυσικά. Οι φυτικές ίνες είναι πάρα πολύ καλές για τον οργανισμό. Δεν υπάρχουν βαριά ή ελαφριά? Όχι, όλα με μέτρο είναι. Ναι, αλλά κάποιες φορές που κάποιος τρώει χόρτα λέει: όχι, βαρύνε, έχουμε πολλά, με πειράξανε. Εντάξει, μετά μπαίνουν, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη χολή, μπορεί να μας επηρεάσει. Όταν έχουμε κάποιες κολίτιδες στο παχιέντερο, μπορεί να επηρεάσουν. Mm-hmm. Αυτά βέβαια είναι στο κάθε άνθρωπο. Βέβαια. The end of the day όμως είναι καλό να τρώμε, να είμαστε χορταφάγοι. Φυτικές ίνες, όπως είπατε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λιγάκι τι είναι οι πέτρες στη χολή και πού οφείλονται. Δηλαδή, κάποιος κάνει κανονική διατροφή και μπορεί να έχει πέτρες στη χολή? Μπορεί να έχει πέτρες στη χολή, είναι και κληρονομικό. Mm-hmm. Παίζει ρόλο η παχυσαρκία, παίζει ρόλο η μεγάλη πρόσληψη σε λίπος και πρωτεΐνες από τις τροφές. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει πέτρες στη χολή είναι η αναιμία, η κύρωση του ύπατος. Βέβαια, δεν έχει εξηγηθεί ακόμη πώς ξεκινάει η δημιουργία του πρώτου κρυστάλλου, έτσι ώστε να αρχίσουν να μαζεύονται με τη συμπύκνωση της χολής και οι υπόλοιποι κρύσταλλοι πάνω. Αυτό δεν έχουμε καταφέρει. Απλά έχουμε βρει κάποιους παράγοντες που προδιαθέτουν στην δημιουργία της πέτρας. Έχουμε τριών ειδών πέτρες, mm-hmm. τους χολυστερινικούς λίθους, τους χολερυθρινικούς λίθους, τους οποίους τους εντοπίζουμε κυρίως στην αναιμία ή στην εμόλυση, και τους μεικτούς που έχουν και τα δύο στοιχεία. Μάλιστα. Τώρα, οφείλεται γενικά, είπατε, κληρονομικότητα. Πού αλλού? Έχουμε την κληρονομικότητα, έχουμε την παχυσαρκία, έχουμε την αυξημένη πρόσληψη σε λίπος και πρωτεΐνες, έχουμε την κύρωση του ύπατος και κάποιες χρόνιες παθήσεις του λεπτού εντέρου. Τώρα, τα συμπτώματα της χολολιθίασης ποια είναι? Υπάρχει ένα 40 με 50% το οποίο είναι εντελώς ασυμπτωματικό. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε πέτρες μέσα στη χολιδόχο κύστη και να μην αισθανόμαστε τίποτα. Το πρώτο σύμπτωμα όμως που θα μας προκαλέσει που θα μας προκαλέσουν οι πέτρες στη χολή, στη χολιδόχο κύστη, είναι συνήθως ένας μετεωρισμός. Οι πιο πολλοί ασθενείς εντοπίζουν το πρόβλημα στο στομάχι, γιατί είναι δίπλα το ένα στο άλλο, και λένε: γιατρέ, με ενοχλεί το στομάχι μου συνέχεια, έχω φουσκώματα, ρεψίματα. Συνήθως αυτά είναι τα πιο αθώα
συμπτώματα που μας δίνει η χολή. Στη συνέχεια μπορεί να μας προκαλέσει έντονο πόνο. Να μας προκαλέσει πόνο, ο οποίος μπορεί να αντανακλά στην πλάτη, μπορεί να αντανακλά στη μέση, μετά από κάποιο λιπαρό γεύμα. Και το λέω αυτό γιατί το λιπαρό γεύμα είναι αυτό που θα προκαλέσει τη σύσπαση της χολιδόχου κύστος, ώστε να φύγει η χολή να γίνει πέψη. Σωστή. Τότε μπλοκάρει κάποια πετρούλα στο σωληνάκι και δεν μπορεί να φύγει και δημιουργείται, αρχίζει και δημιουργείται μία φλεγμονή στο τείχομα της χολιδόχου κύστος. Μάλιστα. Τώρα, ποιες εξετάσεις είναι αυτές που είναι κατάλληλες όταν κάποιος έχει πρόβλημα στη χολή του? Τι του προτείνετε? Για να εντοπίσουμε ότι όντως υπάρχει το πρόβλημα αυτό, η πιο απλή και ανέμακτη εξέταση είναι ένας υπέρηχος. Κάνουμε έναν υπέρηχο στην περιοχή και μπορούμε να δούμε ότι αν η χολιδόχος κύστη περιέχει μέσα πέτρες, λάσπη ή οτιδήποτε, ή πολύποδες. Άρα για έναν υπέρηχο στη χολή? Ένας υπέρηχος στη χολή μας διευκρινίζει αν όντως έχουμε πρόβλημα. Και στη συνέχεια μπορούμε να ζητήσουμε εξετάσεις αίματος που θα δούμε. Έχει επηρεαστεί, έχουμε φλεγμονή, έχει επηρεαστεί το ύπαρ. Έχει φύγει κάποια πετρούλα και έχει επηρεάσει το πάγκρεας. Είναι πολλές οι εξετάσεις αίματος που ζητάμε. Ανάλογα βέβαια με το τι θα μας δείξει, θα μας δείξουν οι εξετάσεις αίματος, στη συνέχεια μπορεί να ζητήσουμε και κάποιες περαιτέρω εξετάσεις, κυρίως απεικονιστικές, όπως είναι η μαγνητική. Η μαγνητική θα μας δείξει αν έχει φύγει κάποια πετρούλα από τη χολιδόχο κύστη, από τον αποθηκευτικό χώρο και έχει περάσει στο επόμενο σωληνάκι, στο χολιδόχο πόρο, που εκεί πέρα είναι λίγο πιο σοβαρά τα θέματα, γιατί ο χολιδόχος πόρος πέφτει μέσα στο λεπτοέντερο μαζί με τον παγκρεατικό πόρο. Έτσι λοιπόν μπορεί να προκληθεί κάποια παγκρεατίτιδα. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε, αν έχουμε τέτοια υποψία με τις εξετάσεις αίματος, να ζητάμε και κάποια μαγνητική. Τώρα, προληπτικά, επειδή είπατε ότι είναι συμπτωματικά, ένα 45% δεν υπάρχουν συμπτώματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά από κάποια ηλικία, μόνο και μόνο για προληπτικούς λόγους, είναι καλό να κάνει κάποιος έναν υπέρηχο χολής ή δεν είναι απαραίτητο? Ο υπέρηχος είναι μέσα στον έλεγχο, τον ετήσιο έλεγχο, μέσα στο check-up που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος. Όπως είναι και η μαστογραφία, όπως είναι και για τον προστάτη, στους άντρες κτλ. Δεν τα ακούμε όμως. Πρέπει τόσο να γίνεται όμως, και ένας υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας. Mm-hmm. Αυτό θα μας γλιτώσει από πολλά σοβαρά προβλήματα. Όχι μόνο από το να κάνουμε φλεγμονή, αλλά και για την παγκρεατίτιδα, γιατί η παγκρεατίτιδα είναι μια πάρα πολύ άσχημη πάθηση. Βέβαια, όταν φτάσει εκεί είναι πλέον αργά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, είναι απαραίτητο πάντα ένα χειρουργείο όταν υπάρχει χολολιθίαση ή μπορεί να αποφύγει κανείς το χειρουργείο? Οι κατευθυντήριες οδηγίες που μας έρχονται από την Αμερική λένε ότι είναι καλύτερα να χειρουργούμε μία χολιδόχο κύστη τη στιγμή η οποία δεν φλεγμένη. Είναι πολύ πιο εύκολο το χειρουργείο και δεν αντιμετωπίζουμε δηλαδή τις φλεγμονές. Αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα γίνει μία κρίση, θα κάνουμε μία χολοκυστήτιδα. Επομένως, καλύτερα είναι να αντιμετωπίσουμε τις πέτρες στη χολή χωρίς να έχουμε χολοκυστήτιδα, έτσι ώστε μέσα σε μία μέρα ο ασθενής να επιστρέψει σπίτι του. Μάλιστα. Τώρα, εάν δεν θέλει να κάνει χειρουργείο και έχει χολολιθίαση, υπάρχει συντηρητική αγωγή που μπορεί να αποφύγει κάποιος στο χειρουργείο? Η συντηρητική αγωγή είναι η εξής. Δίνουμε μία δίαιτα χολοκυστοπαθούς, η οποία αποφεύγουμε όλα τα λιπαρά γεύματα, αποφεύγουμε όλα τα πράσινα, αλλά αυτό πρέπει να το ακολουθήσει, έτσι ώστε να σταματήσει να γίνεται έντονη η σύσπαση. Άρα για αποφεύγει τα πράσινα. Όταν θέλουμε να μην μας κάνει κάποια κρίση η χολή και ξέρουμε ότι έχει πέτρες, τότε τα αποφεύγουμε τα πράσινα για να μην ερεθίζονται τα κύτταρα που είπαμε προηγουμένως, ώστε να μην γίνεται η σύσπαση αυτή στη χολή. Άρα, γιατί του προτείνουμε να φάει σε μια τέτοια διατροφή, Η διατροφή, αποφεύγουμε κάθε τι λιπαρό. Είναι ελάχιστα βέβαια αυτά που μπορεί να φάει και όλα τα οποία δεν είναι και νόστιμα. Αλλά αυτό είναι το τίμημα. Π.χ. για πείτε μας λίγο. Εντάξει, εδώ θα μπορέσει να φάει μόνο το στήθος του κοτόπουλου, ας πούμε, που δεν έχει λίπος, γαλοπούλα, πατάτες βραστές χωρίς βούτυρο, όχι τηγανιτά, όχι λιπαρά. Όλα αυτά χωρίς σαλάτα. Και χωρίς σαλάτα. Και χωρίς σαλάτα. Ναι, γιατί και το πράσινο είπαμε ότι επηρεάζει. Και χωρίς σαλάτα, ναι, κατάλαβα. Μουστάρδες όλα αυτά δεν μπορεί. Δεν το συζητώ. Όλα αυτά που νοστιμένουν. Άρα για αυτά τα νερόβραστα που λέμε. Ακριβώς. Τα νοσοκομιακά, τα ακριβώς. Οποία είναι λίγο και άνοστα. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε η χειρουργική επέμβαση. Τι ακριβώς. Πώς γίνεται λοιπόν, και τι ακριβώς είναι. Πλέον η αφαίρεση της χολιδόχου κύστος είναι ρουτίνα. Γίνεται λαπαροσκοπικά. Όπως είπαμε, τοποθετούνται κάποια ειδικά τροκάρια μέσα από τα οποία περνούν τα εργαλεία, αφαιρείται η χολιδόχος κύστη
Και... Ναι, αλλά γιατί αφαιρούμε όλη τη χολιδόχο κίστη. Γιατί αφαιρούμε. Γιατί δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε όλη. Είναι μια κλασική ερώτηση που κάνουν όλοι οι ασθενείς. Έναν και να τον αφαιρέσουμε. Όλοι οι ασθενείς κάνουν την ίδια ερώτηση. Γιατί, γιατί να τη βγάλουμε όλοι και να μην αφαιρέσουμε μόνο τις πέτρες. Mm-hmm. Γιατί πρώτον, αυτό δεν γίνεται πουθενά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ακόμα. Όχι, δεν, και δεν νομίζω να γίνει. Σε 20 χρόνια από τώρα. Γιατί μπορεί η χολή να ξαναδημιουργήσει πάλι πέτρες μετά από κάποιο διάστημα και να ξαναχρειαστεί να τον βάλουμε στο χειρουργείο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, είναι προτιμότερο να αφαιρέσουμε. Ούτως ή άλλως δεν μας προσφέρει τίποτα. Ένας αποθηκευτικός χώρος είναι η χολιδόχο κίστη. Αφαιρούμε τη χολιδόχο κίστη και ο οργανισμός μέσα σε 2 εβδομάδες με 1 μήνα έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα χωρίς τη χολιδόχο κίστη, έτσι ώστε να μπορεί να διώχνει το υγρό, τη χολή δηλαδή, για να γίνει πέψη, μόνος του, χωρίς τον αποθηκευτικό χώρο. Λειτουργεί φυσιολογικά στη συνέχεια. Μάλιστα, αλλά το συγκεκριμένο όργανο δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Τότε γιατί υπάρχει. Όχι, είναι, είπαμε, είναι αποθηκευτικός χώρος. Από τη στιγμή που πάσχει και έχει δημιουργήσει πέτρες που μπορούν να μας προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, τότε το σταματάμε, τη βγάζουμε. Ωραία, τώρα πείτε μας πώς ακριβώς γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση της τομής και όλα. Λοιπόν, υπάρχουν 2 τρόποι και εδώ. Mm-hmm. Η ανοιχτή χειρουργική και η λαπαροσκοπική χειρουργική. Η ανοιχτή χειρουργική θα πρέπει να κάνουμε μία τομή, να ανοίξουμε το κοιλιακό τοίχωμα, να βρούμε τη χολή, να την αποκολλήσουμε από το ύπαρ, να δέσουμε τα σωληνάκια και την αρτηρία που υπάρχουν στη χολή και σιγά σιγά να την αφαιρέσουμε και στη συνέχεια να ράψουμε το κοιλιακό τοίχωμα. Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι βάζουμε από τον ομφαλό μία κάμερα και άλλες τρεις μικροσκοπικές λαβίδες. Όπως βλέπουμε εδώ στην. Και χειρουργούμε, βλέπω, ακριβώς εδώ είναι τα τροκάρ μέσα από τα οποία περνάνε χολοκυστεκτομή. Οι λαβίδες που θα πάμε να κάνουμε τη χολοκυστεκτομή. Mm-hmm. Σιγά σιγά αρχίζουμε να αποκολλάμε με ειδικά εργαλεία, είτε με λέιζερ είτε με διαθερμίες, τη χολιδόχο κίστη από το χείλος του ύπατος, ενώ έχουμε απολυνώσει τον κυστικό πόρο και την κυστική αρτηρία. Αφού την βγάλουμε, έχουμε μια ειδική σακουλίτσα, την οποία τη βάζουμε μέσα και στη συνέχεια την αφαιρούμε βγάζοντας τη σακούλα μαζί με τη χολιδόχο κίστη έξω από την κοιλιά. Μάλιστα. Μετά λειτουργεί κανονικά, όλα λειτουργούν κανονικά. Λειτουργούν κανονικά, αλλά χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε το διαιτολόγιο που είπαμε προηγουμένως. Για πόσο χρονικό διάστημα? Για 2 εβδομάδες με 1 μήνα. Μάλιστα. Έτσι ώστε ο οργανισμός να αρχίσει να συνηθίζει σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα. Όπως βλέπουμε στο βίντεο, να μας εξηγήσετε λιγάκι πάλι πώς ακριβώς γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κόκκινο χρώμα είναι το ύπαρ, είναι το σηκώτη. Ακριβώς από κάτω, αυτό το πράσινο είναι η χολιδόχος κίστη. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα αρχίσουμε να την αποκολλούμε από τον κυστικό πόρο και την κυστική αρτηρία και εδώ βλέπουμε τις πετρούλες που υπάρχουν μέσα στη χολιδόχο κίστη. Θα αρχίσουμε να την αποκολλάμε από το ύπαρ. Εδώ είναι η αρτηρία που αιματώνει, που θα πρέπει να απολυνώσουμε και την αρτηρία. Και εδώ βλέπουμε, αυτό που δείχνει τώρα το βίντεο είναι ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια έντονη φλεγμονή, μια οξία χολοκυστήτιδα. Και αυτές οι τρυπούλες, αυτά τα κυκλάκια που έχουν δημιουργηθεί είναι τα σημεία που θα βάλουμε τα εργαλεία για να χειρουργήσουμε λαπαροσκοπικά. Μάλιστα. Άρα η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι και πιο ανέμακτη και πιο όλα τα. Θα σας πω ένα πράγμα. Να πούμε τα πλεονεκτήματα λίγα και να τα τονίσουμε, ναι, κύριε Θωμά. Αν κάνουμε τη λαπαροσκοπική χειρουργική, ο ασθενής φεύγει την επόμενη μέρα. Yeah. Αν μια χολοκυστεκτομή την κάνουμε ανοιχτά, θα χρειαστεί 4 μέρες να παραμονεί στο νοσοκομείο για να φύγει. Μόνο και μόνο αυτό δηλαδή δείχνει τη μεγάλη διαφορά που έχει λαπαροσκοπική χειρουργική. Γιατί απλώς είναι λιγότερο invasive, όσο είναι πιο minimal invasive, τόσο πιο καλύτερα. Invasive. Ακριβώς. Και εντωμεταξύ έχετε και το παίρνει και σε CD ο ασθενής. Υπάρχει και το CD, μπορεί να το ζητήσει ο ασθενής, βέβαια δεν υπάρχουν και πάντα σε όλα τα νοσοκομεία και κάποιοι ίσως να μην είναι και πάντα καλό να το παίρνουν γιατί δεν μπορούν να αξιολογήσουν το τι βλέπουν. Είναι λίγο τρομακτικό για τον ασθενή, δηλαδή σε όσους το έχω δείξει, γιατρέ μου, δεν το θέλω, πάρτο. Δεν θέλω καν να το δω. Ναι, δεν θέλω να το δω γιατί δεν μπορούν να το αξιολογήσουν. Μάλιστα, εμείς έχουμε βρεθεί με την παραγωγή σε χειρουργείο λαπαροσκοπικής χειρουργικής και είναι όντως πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, εντυπωσιακό για εσάς. Για εμάς είναι δύσκολο, εικονικά τουλάχιστον, να δούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Το καλό είναι ότι ο ασθενής θεραπεύεται πολύ άμεσα. Θεραπεύεται άμεσα και πάει σπίτι την επόμενη μέρα. Και λιγότερα ταλαιπωρία. Σηκώνεται την ίδια μέρα μετά το χειρουργείο, περπατάει, θα φάει το ίδιο βράδυ.
βέβαια θα φάει μια σουπίτσα με λίγο κοτόπουλο, ας πούμε, και την επόμενη μέρα θα πάει σπίτι του. Ενώ αν το κάναμε ανοιχτά, δεν θα έτρωγε τίποτα την ίδια μέρα, θα σηκωνόταν την επόμενη με πόνο στην κοιλιά, με μεγαλύτερες πιθανότητες για τις κύλες που λέγαμε προηγουμένως, τις μεταγχειρητικές. Έτσι λοιπόν έχει απόλυτη ένδειξη η λαπαροσκοπική χειρουργική. Πολύ σημαντικό, γιατί άλλωστε ο ασθενής τι είναι αυτό που φοβάται? Δύο πράγματα, τον πόνο και την ταλαιπωρία. Εάν δεν έχει και πόνο και δεν έχει ταλαιπωρία, τουλάχιστον τη λιγότερη ταλαιπωρία, έτσι, γιατί υπάρχει και η ψυχική ταλαιπωρία. Θα μπει σε μια μικρή περιπέτεια. Λοιπόν. Είναι πολύ μικρότερη η περιπέτεια και ο πόνος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής για μία μέρα, παρά ο πόνος που θα περάσει και η ταλαιπωρία των 4 ημερών, ας πούμε, για την ανοιχτή χειρουργική. Ακριβώς. Επιπλοκές υπάρχουν, κύριε Θωμά? Ό,τι χειρουργείο και να κάνουμε, πάντα όλα τα βιβλία περιγράφουν επιπλοκές. Ένα μικρό ποσοστό. Στην περίπτωση με τις πέτρες στη χολή, αυτό που φοβόμαστε είναι το να μην τραυματίσουμε το χολιδόχο πόρο. Ένα σωληνάκι που χύνεται η χολιδόχος κύστη. Εκεί μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρές επιπλοκές. Μάλιστα. Επιπλοκές από την πάθηση τώρα με τις πέτρες είναι ότι αν κάποια πετρούλα φύγει από τη χολιδόχο κύστη, περάσει το χολιδόχο πόρο, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι θα δημιουργηθεί μια οξία παγκρεατίτιδα, η οποία δεν χειρουργείται. Θα πρέπει να ηρεμήσει το πάγκρεας, γιατί δημιουργείται ένα χημικό έγκαυμα εκεί στην περιοχή. Θα είναι να ηρεμήσει το πάγκρεας, να καθαρίσουμε την περιοχή από τις πέτρες και στη συνέχεια να πάμε να βγάλουμε τη χολιδόχο κύστη που έχει τις πετρούλες. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί υπάρχει ένα 5% θνητότητα. Έχει πεθάνει αρκετός κόσμος από παγκρεατίτιδα. Θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει άμεση αντιμετώπιση. Θα πρέπει να κάνουμε τη μαγνητική που είπαμε προηγουμένως. Αν εντοπιστεί κάποια πέτρα στο χολιδόχο πόρο, θα πρέπει να γίνει μια ειδική εξέταση, η ERCP, η οποία είναι κάτι σαν γαστροσκόπηση, την κάνουν γαστροεντερολόγοι. Ναι, αλλά δεν ερεθίζει η ERCP συγκεκριμένα όταν κάποιος έχει οξία παγκρεατίδα? Αν υπάρχουν δύο οδηγίες. Μία οδηγία λέει ότι εν θερμό θα πάμε και θα κάνουμε την παγκρεατή, την ERCP, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή. Βέβαια, γίνεται μετά πάλι έλεγχος αιματολογικός την επόμενη μέρα. Αν όλα έχουν αρχίσει και ηρεμούν, τότε μπορεί με ασφάλεια να μπει και να κάνει και το χειρουργείο. Αν δούμε όμως ότι είναι πολύ αυξημένα όλα τα αμυλάσει και τα λοιπά, τότε περιμένουμε με φάρμακα, με φαρμακευτική αγωγή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι κάποια τα οποία πρέπει να τα ζυγίσουμε και να τα δούμε στην πορεία. Ωραία, να μιλήσουμε λιγάκι για τη λάσπη στη χολή, γιατί είναι εξίσου επικίνδυνο, ίσως και περισσότερο επικίνδυνο από ό,τι και οι πέτρες. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Θα ήταν προτιμότερο κάποιος να έχει πιο μεγάλες πέτρες, που να είναι δύσκολο να φύγουν μέσα από τη χολιδόχο κύστη, παρά να υπάρχει η λάσπη και οι μικρές πετρούλες. Και αυτό γιατί? Αυτό γιατί θα δημιουργήσει την οξία παγκρεατίτιδα που είπαμε. Οι μεγάλες πέτρες δεν φεύγουν. Το μόνο που μπορούν να μας κάνουν είναι οξία χολοκυστίτιδα. Είναι η φλεγμονή της χολιδόχου κύστεως. Στη συνέχεια όμως η λάσπη, φεύγοντας από εκεί, μπορεί να μας κάνει την παγκρεατίτιδα που θα είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, όταν έχει κάποιος οξία παγκρεατίτιδα, λέμε τώρα μια λογική. Δεν είναι σωστό να πας, να βγάλεις κανονικά τη χολιδόχο κύστη και να τελειώσει και να γίνει και καλά το πάγκρεας? Γιατί περιμένουμε, γιατί και παίρνουμε ένα τέτοιο τεράστιο ρίσκο? Έχει φύγει η πετρούλα από τη χολιδόχο κύστη, δεν είναι μέσα εκεί για να την βγάλουμε. Και έχει και έχει πάει προς το πάγκρεας, εκεί που βγαίνει ο παγκρεατικός πόρος για να πέσει μέσα στο λεπτό έντερο. Άρα δεν πειράζουμε τίποτα. Άρα περιμένουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη φλεγμονή. Το χημικό έγκαυμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θέλει υπομονή και σωστούς χειρισμούς. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε για τους πολύποδες τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, όπως και στο παχιέντερο που έχουμε τους πολύποδες, έτσι και στη χολιδόχο κύστη μπορεί να βγει και εκεί κάποιος πολύποδας. Τώρα, τι κάνουμε με τους πολύποδες? Υπάρχουν κάποιες οδηγίες οι οποίες λένε ότι όταν έρθει κάποιος ασθενής στο ιατρείο και δεν έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής, δηλαδή είναι πάνω από 80 κτλ., δεν έχει νόημα να τον υποβάλουμε σε μια χειρουργική επέμβαση. Και αυτό γιατί? Τους πολύποδες τους φοβόμαστε για να μην πάθουν κάποια εξαλλαγή, να μην γίνει κάποια κακοήθεια. Όταν το προσδόκιμο δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν έχει νόημα να τον υποβάλουμε σε αυτήν την ταλαιπωρία. Σωστά. Όταν όμως έρθει ένας, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 30, είναι 40, είναι 50, και έχει ένα πολύποδα τον οποίο τον έχουμε ανακαλύψει, κάνουμε μετά από ένα εξάμηνο, έναν επανέλεγχο πάλι με έναν υπέρηχο, δούμε ότι μεγαλώνει ή είναι στο μέγεθος, είναι μεγάλος ο πολύποδας, τότε αναγκαστικά θα οδηγηθούμε στο χειρουργείο. Δεν ωραία, θα περιμένουμε. Οπότε να τονίσουμε λιγάκι τις επιπλοκές μιας χολολιθίασης και η θεραπεία τους, κλείνοντας την εκπομπή μας. Λοιπόν, οι επιπλοκές της χολολιθίασης είναι η οξία χολοκυστίτιδα, η οποία μας προκαλεί έντονο πόνο με πυρετό και θα έπρεπε να νοσηλευτούμε σε νοσοκομείο.
για να, και στη συνέχεια να κάνουμε το χειρουργείο. Η δεύτερη είναι ότι φεύγοντας κάποια πετρούλα μπορεί να δημιουργηθεί ίκτερος, να κυτρινίσουμε και παγκρεατίτιδα, που είναι μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση. Ο άλλος, μια άλλη επιπλοκή που είναι πολύ σπάνια, αλλά έχω χειρουργήσει και τέτοια, είναι να είναι τόσο μεγάλη η πέτρα από τη χολιδόχο κύστη που να πέσει, να έχει κάνει συρρίγγιο, να πέσει από το συρρίγγιο μέσα στο λεπτό έντερο και να προκληθεί ηλαιός, δηλαδή απόφραξη του λεπτού εντέρου. Αυτές είναι κάποιες από τις επιπλοκές. Η θεραπεία πάντα είναι χειρουργική. Μπαίνουμε, βγάζουμε τη χολιδόχο κύστη και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όταν κάποιος έχει παγκρεατίδα, οξία παγκρεατίδα και υπάρχει, είπαμε, λόγω λιθίασης της χολής, πάει στο παγκρεατίδα. Μετά πώς φεύγει αυτός ο λίθος, στο μικρό, η λάσπη, οτιδήποτε από το παγκρεατίδα. Όταν φύγει η πετρούλα και πάει στο παγκρεατίδα. Πώς, μόνο του έτσι. Μπορεί να φύγει από μόνο του, αλλά τις περισσότερες φορές όταν έχει προκληθεί έντονη φλεγμονή δεν φεύγει. Είναι σφινωμένο στο σημείο που φεύγει ο παγκρεατικός πόρος για να πέσει στο λεπτό έντερο. Εκεί είναι η RCP που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Μπαίνουμε με μια ειδική γαστροσκόπηση από το στόμα, περνάμε το στομάχι, φτάνουμε στο δωδεκαδάκτυλο και μπαίνει ένα ειδικό εργαλείο μέσα, ο οποίος σαν ένα μπαλόνι, ας πούμε, τραβάει και βγάζει και την πετρούλα και τη ρίχνει μέσα στο λεπτό έντερο. Και έτσι φεύγουν, είμαστε σίγουροι ότι φεύγουν όλες οι πέτρες. Ή αλλιώς περιμένουμε απομονητικά, μήπως φύγει φλεγμονή. Όχι, όχι. Απλά φαρμακευτική αγωγή γίνεται εκεί. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Ούτε φαρμακευτική αγωγή υπάρχει, ούτε κάτι άλλο που θα μπορούσε να βγάλει την πέτρα. Αν έχει φύγει από μόνη της, θα πέσει. Αν έχει σφινώσει, δεν μπορεί να φύγει. Αν είναι μεγάλο το μέγεθος, τότε θα γίνει η RCP, θα αφαιρεθεί η πέτρα, θα γίνει ένας έλεγχος πάλι εκείνη τη στιγμή με ακτινογραφίες ειδικές για να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη πέτρα. Αν είναι καθαρά τα πράγματα, τότε την επόμενη μέρα, αν έχει αρχίσει να υποχωρεί η παγκρεατίτιδα, θα μπορούμε να μπούμε στο χειρουργείο, να βγάλουμε και τη χολιδόχο κύστη μαζί με τις υπόλοιπες πετρούλες. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Θωμά, κλείνοντας, μια τελευταία συμβουλή που θα δίνετε στους τηλεθεατές μας. Να πηγαίνουμε στο γιατρό όταν το πρόβλημα είναι στην αρχή του. Να μην περιμένουμε να φτάσει στο τέλος, γιατί είναι πιο εύκολο και για τον γιατρό και για τον ασθενή. Βέβαια, η αντιμετώπιση όταν είναι σε αρχικό στάδιο είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ασφαλής πάνω από όλα, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ κύριε Θωμά Διαμαντή, που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα, για κύλη και όλα αυτά, και θα σας έχουμε πολύ σύντομα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στο Face to Face. Γεια σας από εμάς.